Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, σχεδόν ολοκληρώνεται η μακροσκελής, μεν, ίσως κουραστική, αλλά εξαιρετική σε περιεχόμενο, σε πνευματικά ερεθίσματα και αφορμές, αυτή η ακολουθία, η οποία και είναι η πρώτη ακολουθία που μας εισάγει ενεργά, θα μπορούσαμε να πούμε, στις επόμενες μέρες, που είναι το μυστήριο του πάθους του Κυρίου, αφού ξεκινήσουμε από τον μυστικό δείπνο, δηλαδή τον χώρο στον οποίο ο Κύριος λίγο πρώτου πάθους παρέδωσε αυτό που αποτελεί, όπως μαθαίνουμε στην Εκκλησία, την ζωή της Εκκλησίας και την τροφή των πιστών, που είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Αυτό δεν είναι εύκολο κανείς να το δεχθεί. Το έλεγε προηγουμένως και το εξαιρετικό αυτό τροπάριο, ότι σκανδαλίζεται ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο να πιστέψεις σε σταυρωμένο Θεό. Δεν είναι εύκολο να πιστέψεις σε αναστημένο Θεό. Δεν είναι εύκολο να πιστέψεις ότι μπορείς να γίνεις μέτοχος σε αυτό που προσφέρεται ως μυστήριο του δείπνου σου, του μυστικού σήμερον ή έθεου, να είναι σαν να είμαστε κι εμείς στον μυστικό δείπνο. Είναι όμως αναγκαίο. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Δεν είναι οι καλές πράξεις, δεν είναι το να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά είναι, όπως έλεγαν τα πρώτα τροπάρια, με άλλες λέξεις, να γίνουμε θεωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή να γίνει μια συζυγία με τον Θεό, της ψυχής μας με τον Θεό, και να υπάρχει η χάρις του Θεού μέσα στη ζωή μας, και τότε η ζωή μας να έχει σημεία. Για να γίνει αυτό πρέπει να μυσταγωγηθεί η ψυχή. Είχε αυτή τη λέξη «μυσταγωγόν σου Κύριε τους μαθητάς», τους οδηγούσε στο μυστήριο, τους πήρε, απλοί άνθρωποι ήταν αυτοί, και τους εισήγαγε μέσα στο μυστήριο. Πώς? Κάνει τον μυστικό δείπνο και εκεί αυτοί τσακωνότανε ποιος θα είναι πρώτος. Έλεγε ο ίδιος ο Χριστός ότι εγώ πρόκειται να προχωρήσω στο πάθος. Και αυτοί αρχίσανε να φιλονικούν ποιος θα είναι πρώτος. Και τότε τους δίνει ένα παράδειγμα. Γενικά, αγαπητοί μου, για να μπορέσει κανείς να ζήσει αυτό που λέγεται πνευματική ζωή, πολύ φυσικά, αλλά πολύ ζωντανά μέσα στην ψυχή του, και όλα να μην του είναι ασαφή και αόριστα, πρέπει λίγο να μυσταγωγηθεί. Και έλεγε ακριβώς, λέγαν τα τροπάρια τα διάφορα, λέει ο Κύριος ότι αν θέλετε να είστε φίλοι μου και μαθητές μου, με μιμήστε, να μιμηθείτε εμένα. Αύριο που θα κοινωνήσουμε, λέει μία ευχή, ο Σάκης γαρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, όταν δηλαδή κοινωνείτε, τον αιμών θάνατον καταγγέλλεται και την εμήν Ανάσταση νομολογείτε. Εσείς που κοινωνείτε, δεν ανοίγετε το στόμα σας και καταπίνετε, αλλά ομολογείτε με την ύπαρξή σας ολόκληρη τον θάνατό μου και την Ανάστασή μου. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λέγαμε στην Κυριακή των Βαΐων το βράδυ στο πρώτο τροπάριο, δεύτεουν και εμείς συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν. Είναι και συζήσωμεν αυτό. Το δε βράδυ της Αναστάσεως θα πούμε ένα τροπάριο, χθες είναι θαπτώμην σοι Χριστέ, συνεγείρωμεν σήμερον αναστάντηση, στην εσταυρούμε, αυτός με συνδόξασον εν τη βασιλεία σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πώς μπορεί κανείς να σταυρωθεί μαζί και πώς μπορεί να πάσχει, όχι με το συνέστημα, αλλά υπαρξιακά και πνευματικά, για να μπορέσει να ζήσει πνευματικά και την Ανάσταση? Αυτό είναι που χρειάζεται λίγο να μοιηθούμε. Και για να μοιηθούμε σε αυτό δεν χρειάζονται στοχασμούς και ψηλές διδασκαλίες, πρέπει να μαλακώσει λίγο η ψυχή μας. Γι' αυτό ο Κύριος, όταν οι μαθητές φιλονικούσαν μεταξύ τους ποιος θα είναι πρώτος,
μαζί με τη διδασκαλία τους έδεσε και το πρότυπο. Τους είπε ότι αυτοί οι οποίοι κατεξουσιάζουν, οι άρχοντες δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο κυριεύουν στους ανθρώπους, φέρονται διαφορετικά. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά πρέπει ο ένας να διακονεί τον άλλον. Και αυτός ο οποίος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να έχει φρόνημα εσχάτου. Η καλύτερη θέση σε αυτόν που έχει πνευματική λογική είναι η θέση του εσχάτου, δεν είναι του πρώτου. Ενώ το φυσικό, τον εγωισμό μας, είναι να τσακώνομαστε ποιος θα είναι πρώτος. Ταπεινωθείτε, λέει, και δέστε τον αδελφό σας σαν να έχει μεγαλύτερη αξία από εσάς. Η καλύτερη θέση στον Παράδεισο είναι η θέση του εσχάτου. Να χαίρεσαι, όχι επειδή δεν είσαι καλός, να επιλέγεις αυτή τη θέση. Να χαίρεσαι διότι από τη δόξα των άλλων, σαν δική σου δόξα, όπως ένας πατέρας, όταν το παιδί του προκόβει περισσότερο από τον ίδιο, χαίρεται, δεν ζηλεύει, καμαρώνει. Η δόξα του παιδιού είναι και δική του. Η δόξα και η τιμή του αδελφού είναι και δική μας. Αιτία της δυστυχίας μας είναι ο ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι πρώτος. Και φυλακή της ψυχής μας και σκοτισμός του νοός μας είναι ακριβώς όλο αυτό το πράγμα. Έρχεται ο Χριστός και λέει, μαλακώστε τις ψυχές σας. Εάν δεν μαλακώσετε και δεν ταπεινωθείτε, αλλά κυριαρχήστε από νοσηρές φιλοδοξίες, τότε δεν θα καταλαβαίνετε τα μυστήρια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που ζητάει, και γι' αυτό ο ίδιος τι κάνει, τους εξέπληξε, βάζει την πετσέτα και τους πλένει τα πόδια και τους δίνει πρότυπο. Εγώ είμαι δάσκαλος, δεν είμαι εξουσιαστής επάνω σας, είμαι υπηρέτης σας. Σαν να το λέει σε όλους μας και σε μένα, εγώ είμαι ο δεσπότης εδώ. Σαν να μου λέει, γίνε διάκος στη Μητρόπολη Μεσογειάς. Μην νομίζεις ότι είσαι και εγώ δεν ξέρω ποιος και καμαρώνεις. Αυτό το λέει σε όλους μας. Ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο, όταν λέει διαφωνεί ένα ζευγάρι, ο άντρας και η γυναίκα, ποιος πρέπει να υποχωρήσει. Ξέρετε τι απήντησε, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει, αυτό αγαπητοί μου, ας μπει τουλάχιστον ως υποψία. Δεν μπορούμε να το ζήσουμε εύκολα, αλλά όμως ας μπει μέσα μας ότι αυτή είναι η πνευματική εξυπνάδα. Ο ταπεινωμένος άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο που το περιγράφουμε υψώνεται από το Θεό και δοξάζεται. Κερδίζει και αυτή τη ζωή και την άλλη. Η πρώτη μαθητεία λοιπόν για να μπούμε λίγο στο μυστήριο του Θεού είναι η ταπείνωση, η διακονία, όπως αυτή βγαίνει μέσα από το περιστατικό αυτό του μυστικού δείπνου. Θα σας πω και τρία άλλα σημεία και θα τελειώσω, γιατί ένα μήνυμα θέλω να δώσω. Πρέπει να μαθητεύσουμε πού? Στη Βηθανία, στη Γεστημανή και στο Γολγοθά. Όταν λέμε ότι πρέπει να συμπορευθούμε για να ακολουθήσουμε την πορεία του Χριστού. Στη Βηθανία, λέει, αμέσως μετά την Ανάσταση του Λαζάρου και αφού έγινε είσοδος στα Ιεροσόλυμα που γιορτάσαμε την Κυριακή των Βαΐων, φεύγει ο Κύριος και κάθισε, λέει, απέναντι και έκλαψε. Κοίταζε την Ιερουσαλήμ και έκλαψε. Δεν χρησιμοποιείται αλλού πουθενά αυτό το ρήμα. Όπως το Λάζαρο πριν από την Ανάσταση, ενώ ήξερε ότι θα τον αναστήσει, λέει, εδάκρυσε ο Ιησούς, έσταξε δάκρυ. Στη Βηθανία, και τι σημαίνει αυτό, πόνεσε. Πόνεσε για το κατάντημα της ανθρώπινης φύσης. Είδε τη Μάρθα και τη Μαρία να σπαράζουν μπροστά του από τον πόνο για το ότι πέθανε ο αδερφός τους. Και ενώ ήξερε ότι θα τον αναστήσει, πόνεσε για τον πόνο αυτόν ο οποίος μέσα στην ιστορία υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή και φύση. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που έκανε, έχισε δάκρυ. Και όταν είδε την Ιερουσαλήμ να είναι σε μια κατάσταση εκτροπής και αμαρτίας, έκλαψε για το κατάντημά της
και για τις συνέπειες αυτού του καταντήματος. Έτσι λένε οι πατέρες μας. Δεύτερο πράγμα. Πάμε στη Γεστημανή. Εκεί λέει, εκεί έσταξε ένα άλλο υγρό από το σώμα του. Ο υδρότας. Και ήταν, λέει, ο υδρός ως η θρόμβη αίματος. Έσταζε την αγωνία, την ανθρώπου ως άνθρωπος ζούσε για το επικείμενο πάθος, έσταζε, λέει, υδρότας σαν θρόμβη αίματος. Και το τρίτο, βέβαια, στο Γολγοθά. Εκεί έσταξε ένα τρίτο υγρό του ανθρώπινου σώματος, το αίμα. Γι' αυτό και ήτανε κλώμενος και εκχυνόμενος, κομματιασμένος και δοσμένος. Αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσει και ο κάθε ένας χριστιανός, αν θέλει να μιμηθεί τον Χριστό και αν θέλει να ζήσει το μυστήριο του Θεού. Το μυστήριο δηλαδή του Σταυρού, το μυστήριο της Αναστάσεως και το μυστήριο και της δικής του σωτηρίας. Πρέπει να βγάλει αυτά τα τρία ευλογημένα υγρά. Το ένα είναι λίγο να κλάψει. Να κλάψει από κατάνοιξη, να κλάψει από συγκίνηση, να κλάψει από συμπόνια, να κλάψει από το αντίκρισμα της αλήθειας. Αυτό θέλει έναν ιερό και άγιο πόνο. Το δεύτερο πρέπει να υδρώσει. Δηλαδή πρέπει λίγο να προσπαθήσει. Δεν γίνεται χαλαρά. Θέλει έναν αγώνα. Θέλει να φτάσει λίγο στα άκρα του. Και το τρίτο πρέπει να χύσει και λίγο αίμα, που σημαίνει να γίνει λίγο, να έχει τον πόνο, να έχει τον κόπο, να έχει λίγο πνεύμα θυσίας μέσα του. Και τα τρία, ένας άνθρωπος δεν κλαίει αν δεν φτάσει στα όρια του, στα συναισθηματικά του όρια, στα συγκινησιακά του όρια. Δεν υδρώνει αν δεν φτάσει στα όρια της εξάντλησής του. Δεν στάζει αίμα αν δεν φτάσει στα όρια της αυτοθυσίας του, της θυσίας του. Και θα το πω λοιπόν αυτό, τι μεγάλο πράγμα είναι να φτάσουμε λίγο στα όρια μας. Ένας επιστήμονας δεν μπορεί να κάνει έρευνα παραγωγική αν δεν φτάσει στα όρια του. Ένας αθλητής δεν μπορεί να γίνει πρωταθλητής αν δεν φτάσει στα όρια του. Και ένας χριστιανός δεν μπορεί να γίνει άγιος και να ζήσει αυτά που λέει η Εκκλησία αν δεν αγωνιστεί λίγο όσο μπορεί. Αυτό σημαίνει στα όρια του. Το ένα λοιπόν είναι να ταπεινωθεί, να διακονεί, να σπάσει τον εγωισμό του. Το δεύτερο, τον κακό εγωισμό, μη με παρεξηγήσετε. Το δεύτερο είναι να μπορέσει να πονέσει, να του βγει και λίγη συμπόνια, λίγη συγκίνηση εσωτερική. Το τρίτο είναι να μπορέσει να προσπαθήσει, να αγωνιστεί, να υδρώσει. Και το τέταρτο, να είναι έτοιμος και να κάνει μια θυσία. Χωρίς αίμα, χωρίς δάκρυ, χωρίς υδρότα, χωρίς ταπείνωση, δεν κερδίζει κανείς ούτε αυτή τη ζωή, ούτε την άλλη. Δεν μπορεί να κάνει ούτε Μεγάλη Παρασκευή σωστά στην Εκκλησία, ούτε να ζήσει την Ανάσταση. Εγώ θέλω να ευχηθώ να ζήσουμε όλοι τη χαρά της Αναστάσεως. Έτσι την ζούμε τη χαρά. Έτσι κατακτάται η κορυφή. Αν φτάσουμε λίγο, μπορούμε πολλά να κάνουμε στη ζωή μας. Μπορούμε πολύ να αγαπήσουμε στη ζωή μας. Μπορεί μεγάλη αλήθεια να βγάλουμε, αποσότητα αλήθειας μέσα από την καρδιά μας. Αυτό χρειάζεται. Και αυτό χρειάζεται να το δώσουμε στην προσευχή μας, στη μοναξιά μας, στην κατάνοιξή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτό και εύχομαι εγώ να δώσει ο Θεός. Έτσι να κάνουμε αληθινή Ανάσταση. Έτσι να ζήσουμε πραγματικά τη χάρη και την ευλογία της. Έτσι να φωτιστούμε από το φως της Αναστάσεως. Έρχονται κάτι ευχές τον τελευταίο καιρό. Θα με συγχωρέσετε λίγο που λέω κάτι για το φως της Αναστάσεως να κάνει
ξέρω, να κερδίσουμε τις εκλογές, να φωτίσει τους ψηφοφόρους. Υπάρχει τέτοιο φως. Φως υπάρχει τέτοιο που είπαμε. Φως το οποίο μας δείχνει τον δρόμο, που μας δείχνει το σκοπό μας, τον προορισμό μας, που δεν είναι άλλος από τον αγιασμό μας. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, με χαρά, με οικογενειακές χαρές, με κάθε ευλογία, κυρίως όμως με συμπόρευση με την αλήθεια του πάθους, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και την αλήθεια της Αναστάσεως. Και πάλι ο Θεός να σας ευλογεί. Καλή Ανάσταση.